Θα πάμε στο Δήμο Κοζάνης τώρα να δούμε διάφορα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ τον κύριο Κώστα Κυριακίδη, τον Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης και αναπληρωτή Δήμαρχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατσιάση, σας και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε κάποια ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας, να πάμε λίγο. Σήμερα το μεσημέρι βρεθήκατε στην κινητοποίηση που έγινε στην Ακρινή των πολιτών όσον αφορά για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών στην περιοχή. Για πείτε μας λίγο για τη συγκεκριμένη αντίδραση και τι αποτελέσματα είχαμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Βακρατσιά, πραγματικά από το τοπικό συμβούλιο της Ακρινής μια κινητοποίηση, μια διαμαρτυρία που έχει να κάνει με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πέριξ της τοπικής κοινότητας της Ακρινής. Ήμασταν παρόν και ο Δήμος Κοζάνης, παρευρέθηκα εγώ σε αυτήν την διαμαρτυρία. Παρευρέθηκα με σκοπό να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτούς που πρέπει να το λάβουν ότι ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν και όποτε χρειάζεται, όμως αυτό που γίνεται στην Ακρινή δεν έχει προηγούμενο. Δεν μιλάει κανείς για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και ταυτόχρονα σχεδιάζονται πέριξ της τοπικής κοινότητας μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θα περικυκλώσουν την τοπική κοινότητα. Ποιος θα τα δημιουργήσει τα πάρκα από τη ΔΕΗ, είναι αυτά κύριε Αντιδήμαρχε? Από τη ΔΕΗ ανανεώσιμος, είναι επιδύσεις από τη ΔΕΗ. Εμείς βρεθήκαμε εκεί για να στείλουμε ένα μήνυμα στους υπευθύνους ότι πρέπει πραγματικά να πάρθει μια απόφαση για τη μετεγκατάσταση. Τόσα χρόνια υπάρχει ένας επεγμός προς την τοπική κοινότητα και πρέπει πραγματικά να αποφασίσουν για το αν θα γίνει μετεγκατάσταση ή αν δεν θα γίνει, τι σκοπεύουν να γίνει με αυτό το χωριό. Μα τους έχει παγώσει το θέμα της μετεγκατάστασης, γιατί όταν μου λέτε ότι ήσασταν μόνο εσείς εκεί και το τοπικό συμβούλιο, δηλαδή δεν υπήρχαν άλλοι εκπρόσωποι, ούτε ένας βουλευτής, ούτε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κανένας δεν ήταν στην κινητοποίηση σήμερα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ το μόνο μπορώ να σας πω ότι δεν ήταν. Εμείς δεχθήκαμε ένα κάλεσμα από το τοπικό συμβούλιο. Ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλούδας, με ενημέρωσε ότι έπρεπε να παραβρεθώ και πήγαμε γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο και την τοπική κοινότητα πρωτίστως αλλά και τον Δήμο Κοζάνης. Πραγματικά η εξέλιξη της μετεγκατάστασης ενός μεγάλου οικισμού όπως είναι η Ακρινή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια που είναι πάρα πολύ γνωστά. Άρα θα επιμείνουν οι κάτοικοι για να μην δημιουργηθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα τώρα εκεί. Τι κινήσεις θα κάνουν το επόμενο διάστημα? Και γι' αυτό, αλλά εκ μέρους του Δήμου Κοζάνη, σας είπα ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πραγματικά πρέπει να ανοίξει ο διάλογος ουσιαστικά και σοβαρά για την εξέλιξη της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, με αφορμή που σας φιλοξενώ, πριν πάμε να δούμε και ένα-δύο ζητήματα της αρμοδιότητάς σας, θα ήθελα και ένα σχόλιο όσον αφορά τα κρούσματα που έχουμε στον Δήμο Κοζάνης και τελευταία περίοδο, επειδή και ως αντιδήμαρχος αλλά και ως αναπληρωτής δήμαρχος του Δήμου, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, μια αύξηση κρούσματων την τελευταία περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και στον Δήμο Κοζάνης. Τι σας ανησυχεί? Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε στο πορτοκαλί και φοβούνται πολύ μήπως μπει η περιοχή μας και στο κόκκινο τις επόμενες μέρες. Κύριε Βακρατσιά, η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει να κάνει μόνο με το Δήμο Κοζάνης. Ναι, με όλη την Περιφερειακή Ενότητα, ναι. Όπως βλέπετε, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, υπάρχει χαλάρωση λόγω του καλοκαιριού. Εμείς το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε σε ένα τηλεοπτικό, σε ένα βιντεάκι το οποίο ήταν ένα μήνυμα προς τους δημότες μας πραγματικά να προσέχουν. Αυτό θέλω να πω κι εγώ τώρα, ότι τα πράγματα, ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Ο κορονοϊός είναι δίπλα μας, είναι ανάμεσά μας, πρέπει να προστατευόμαστε πραγματικά και να ακολουθούμε τις εντολές των ειδικών, κρατώντας όλα τα μέτρα και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα τα οποία μας προστατεύουν. Όπως και αυτό θέλω να πω, ας πούμε, και για την αυριανή λαϊκή του Σαββάτου στην Αριστοτέλους, ότι έχει γίνει και μια συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ένα από τα θέματα που συζητήσαμε ήταν ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχουν, να εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή να φοράνε μάσκες όλοι οι εκθέτες, η εμπορική παραγωγή, αλλά να υπάρχουν και αντισηπτικά πάνω στους πάγκους. Είναι ανησυχητικό αυτό που βλέπουμε, την αύξηση των κρουσμάτων. Δεν θέλει κανένας να γυρίσουμε τα παλιά. Για να μην γυρίσουμε όμως τα παλιά και ζήσουμε καταστάσεις κλεισίματος καταστημάτων και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει όλοι να δείξουμε υπευθυνότητα, να δείξουμε σοβαρότητα, πραγματικά εφαρμόζοντας τα μέτρα που συνιστά η πολιτεία, πραγματικά για να αποφύγουμε τα δυσάρεστα. Μάλιστα, και επειδή αναφερθήκατε στη λαϊκή αγορά, είστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία την τελευταία περίοδο, που επανήλθαν ξανά οι περισσότεροι πολιτές, εφαρμόζονται τα μέτρα, δηλαδή υπάρχει ικανοποίηση στην αντιδημαρχία? Κύριε Βακρατσά,
είπα πολλές φορές και δεν το λέω για δικαιολογία ότι η λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λαϊκή στη χώρα με 340 εκθέτες. Ποτέ μια λαϊκή αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως μια εκκλησία. Πάντοτε υπάρχουν προβλήματα γιατί μιλάμε για ένα πλήθος εκθετών. Όμως αυτά προσπερνούνται κάθε πρωί που η υπηρεσία είναι παρούσα εκεί, με τους επόπτες να τοποθετούν τους πάγκους όπως ακριβώς πρέπει, με τις ανάλογες συστάσεις. Και πιστεύω ότι ναι, υπάρχει μια ικανοποιητική παρουσία των, προμηθευτών, εκθετών και παραγωγών. Υπάρχει η υπηρεσία εκεί που ελέγχει τις καταστάσεις. Ευελπιστούμε και αύριο να είναι όλα καλά. Και εκ μέρους των σωματείων θέλουμε πραγματικά να εφαρμόζονται τα μέτρα, να μην υπάρχει συγχρονισμός στους πάγκους. Και αυτό που ζητά από τους αδέλφους και επαγγελματίες είναι πραγματικά να φορούν με τις μάσκες τους για να αποφεύγουμε την οποιαδήποτε διάδοση του COVID. Μάλιστα. Τώρα κύριε Αντιδήμαρχε, να έρθω και σε μια άλλη δράση σας που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Πήρατε μια σειρά πρωτοβουλειών στήριξης των τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων με στόχο την πρόθεση προϊόντων στην αγορά και θετική συνεισφορά στην τοπική οικονομία. Είδαμε τις συναντήσεις που πραγματοποιήσατε στον άβλο χώρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ενέργειες να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αλλά και να στηριχθούν και τα τοπικά μας προϊόντα? Κύριε Βακρασιά, ήταν η δεύτερη συνάντηση που έγινε προχθές, η συνάντηση τοπικών παραγωγών και στελεχών των σούπερ μάρκετ. Την κάναμε μέσω πανδημίας, πραγματικά για να μην χάσουμε αυτή την επαφή. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν έρθει όλα τα στελέχη, όλοι οι εκπρόσωποι από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μικρά, τα τοπικά σούπερ μάρκετ, τα δικά μας, γιατί πραγματικά θέλουν να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς, γιατί ο κόσμος τα ζητάει, γιατί είναι πάρα πολύ καλά στην ποιότητα και τα ζητάει. Ένα παράπονο εκφράζω προς συναδέλφους μου ότι θα περίμενα να ήταν περισσότερη η παραγωγή των τοπικών προϊόντων σε αυτήν τη συνάντηση και δεν ήταν. Ήταν η δεύτερη συνάντηση όπως σας είπα και το ικανοποιητικό είναι ότι σε αυτήν την συνάντηση μίλησαν συνάδελφοι επαγγελματίες οι οποίοι είπαν ότι από την προηγούμενη συνάντηση, την περσινή δηλαδή συνάντηση, έγινε η γνωριμία με τα στελέχη των σούπερ μάρκετ και πραγματικά υπάρχουν συνεργασίες πια των επαγγελματιών με τα σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα τους είναι στα ράφια. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχιστεί. Ευελπιστούμε τα προϊόντα μας να μην είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ τα οποία είναι στην περιοχή μας, αλλά να ταξιδεύσουν και στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Αυτό που κάναμε προχθές ήταν να καλέσουμε και ξενοδόχους αλλά και καταστηματάρχες καφέ και εστίασης, ταβέρνες δηλαδή, οι οποίες θα μπορέσουν και αυτές να προβάλλουν τα προϊόντα μας, σερβίροντάς τα στον κόσμο. Υπήρχε μια ικανοποιητική συμμετοχή. Σχεδιάζουμε κάτι το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε και λόγω των μέτρων. Ένα φεστιβάλ γνωσίας αναδεικνύοντας γευόμενοι τα τοπικά μας προϊόντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε τις τοπικές υπηρεσίες με όποιες αρμοδιότητες και δυνατότητες έχουμε και ευελπιστούμε ότι συμβάλλουμε και εμείς στην τοπική ανάπτυξη. Μάλιστα. Τώρα να δω και σε ένα τελευταίο θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε, λίγο να έρθω στην εμποροπανήγυρη της Κοζάνης. Είναι νωρίς, αλλά το έδωσα το ερώτημα και στον συνάδελφό σας αντιδήμαρχο από τα Γρεβενά, τον Ζήση τον Γιάκα, ο οποίος μου είπε ότι δόθηκε μια παράταση για την εμποροπανήγυρη των Γρεβενών μέχρι τις 15 Αυγούστου και περιμένοντας εξελίξεις. Είστε σε ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο, τι μπορεί να γίνει? Υπάρχει σκέψη να γίνει φέτος η εμποροπανήγυρη ή θεωρείτε ότι πάλι θα έχουμε αναβολή αυτού του μεγάλου εμπορικού γεγονότος για την περιοχή μας? Κύριε Βακρατά, καταρχήν είμαστε σε επαφή και συζητήσεις με τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει μια ανησυχία όπως υπάρχει σε όλους μας, όχι μόνο αιρετούς και υπηρεσιακούς, αλλά και στους δημότες. Από τη μια μεριά θέλουμε το πανηγύρι γιατί είναι ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό, θα έλεγα εγώ, γεγονός. Βέβαια, φέρνει τεράστια έσοδα στο Δήμο Κοζάνης. Ναι, τεράστια έσοδα στο Δήμο και όχι μόνο στο Δήμο, αλλά και κάποιοι επαγγελματίες βγάζουν κάποια λεφτά τα οποία συντηρούν τις οικογένειές τους και τις επιχειρήσεις τους. Από την άλλη μεριά είναι η πανδημία. Εμείς είμαστε σε αναμονή και σε επαφή με το Υπουργείο και την πολιτική προστασία και τις αποφάσεις που θα πάρουν, βλέποντας και το πώς πάνε τα κρούσματα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανησυχία. Αν είναι τα κρούσματα έτσι στην περιοχή μας, και όπως ξέρετε, μπήκαμε και στο πορτοκαλί, φοβάμαι πως δεν θα γίνει το πανηγύρι. Αν προσέξουμε όλοι και είναι τα πράγματα έτσι στην περιοχή, και οι εμβολιασμοί είναι αυτοί που πρέπει να γίνει, πραγματικά θα υπάρξει ένα πανηγύρι και θα γίνει με τα μέτρα
όπως είναι οι λαϊκές αγορές, δηλαδή με τις αποστάσεις, με τις αποστάσεις και όλα τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζεται ανάμεσα στους πάγκους, θα γίνει ίσως με λιγότερους εκθέτες, με περισσότερη προσοχή. Αυτό όμως, κύριε Πακρατσά, είναι... Έχετε πλάνο δηλαδή και για τη μία εκδοχή και για την άλλη. Ναι, έχουμε πλάνο, κύριε Πακρατσά. Εμείς είμαστε έτοιμοι, όπως ήμασταν και για το πανηγύρι του, και για το πανηγύρι του Τρεπάνου. Αν πραγματικά τα μέτρα είναι αυτά που μας επιτρέπουν να κάνουμε το πανηγύρι, θα το καταφέρουμε. Έχουμε πάρει, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αυτή έχει πάρει και απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνη για τη μείωση της συμμετοχής των τοπικών επαγγελματιών στην Εμποροπανήγυρη του Ιάμιρου αλλά και του Τρεπάνου. Υπάρχει μια τάξη του 35%, ένα κίνητρο δηλαδή για τις τοπικές επιχειρήσεις πραγματικά να ανέβουν στο Ιάμιρο. Ευελπιστούμε να είναι όλα καλά. Οι υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών είμαστε σε επαφή για να δούμε πώς θα το κατορθώσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Αν πραγματικά τα μέτρα είναι αυτά που μας το επιτρέπουν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή είμαστε 50-50 ή μεγαλύτερο ποσοστό να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ναι. Αυτό πότε βλέπετε να ξεκαθαρίζει? Μέχρι τέλη Αυγούστου θα έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει? Γιατί υπάρχει ένα περιθώριο διαδικασιών, προκηρύξεων κλπ. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντιδήμαρχε? Με χρόνο όμως, τέλη Αυγούστου που θα γίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν θα γίνει τώρα λόγω των διακοπών, θα πάρουμε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του Ιάμερου και μετά μας μένει ένας μήνας πραγματικά να πραγματοποιήσουμε όλα όσα χρειάζεται για την Εμποροπανήγυρη του Ιάμερου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά και εύχομαι να γίνει το πανηγύρι όπως είπατε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.